εκπροσώπους εργαζομένων και στην περιφέρεια της Θεράς για την ψήφιση του ασφαλιστικού που έρχεται με διαδικασίες εξπρές για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον πρώην βουλευτή και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λιβαδιάς, τον Γιάννη τον Σταθά. Καλησπέρα κύριε Σταθά. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Ζούμε στιγμές ντροπής, στιγμές οποίες είναι δεν τις περίμενε κανένας, ότι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους υλοποιούν, οι γενίτσαροι αυτή τη στιγμή, όπου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αυτοί που κατηγορούσαν και ήταν στους δρόμους και τάζανε λαούς και πετραχίλια να παίρνουν τα χειρότερα, τα πιο αντικοινωνικά, τα πιο αντιλαϊκά μέτρα που δεν μπορούν να τα πάρει ούτε καν η δεξιά κυβέρνηση του Σαμαρά. Είναι οι καλύτεροι και αυτοί οι οποίοι είναι θείο δώρο για το κεφάλαιο, είναι θείο δώρο για όλους αυτούς τους οικογλύφους. Μια τέτοια κυβέρνηση ελληνοποιεί αυτά τα μέτρα είναι τα πιο αντιλαϊκά που μπορούν να υπάρξουν. Είναι τα μέτρα αυτά τα οποία το μόνο στόχο που έχουν να εξυπηρετήσουν τους δανειστές στο αποκλήφους, γιατί οι περικοπές που γίνονται στις συντάξεις, οι περικοπές που γίνονται στους μισθούς, η υψηλή φορολογία, η στόχο είναι να έχουμε ένα καλύτερο κράτος, αλλά για να πληρώσουν τους αποκλήφους. Κύριε Σταθά, θεωρείτε ότι όλο αυτό γίνεται για να βρεθεί χωρίς οργάνωση το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικότερα για να περάσουν γρήγορα αυτά τα μέτρα? Αυτό ισχυρίζεστε? Ακούστε να δείτε, ό,τι και να κάνω και να σχεδιάσουμε, αυτό που θα πάθουν από το λαό, γιατί ο λαός αυτή τη στιγμή προσπαθούν να το σχεδιάσουν, αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει. Ούτε σε μια εκλογική αναμέτρηση, ούτε σε μια ψήφιση ενός νομοσχεδίου, το οποίο ούτε ενός μνημονίου. Αγώνα θα συνεχιστεί. Καλούμε τον κόσμο και τους νέους και όλους τους μικρομεσαίους αγρότες, όλοι που πείονται αυτά τα μέτρα, τους συνταξιούχους, όλους, για να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα υπάρξουν. Να βγουν στον δρόμο, να αντισταθούν, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουν να τους σταματήσουμε και μόνο με αυτή την με όλο μέσα από αγώνα ο λαός μας, γιατί είμαστε ένας λαός αξιοπρεπής, ένας λαός περήφανος, δεν θα γίνουμε σόλοι και καλά ραγιάδες, γιατί κάποιοι έχουν αυτή τη στιγμή γεννήθαροι και κάποιοι είναι καινούργιοι τσαμπάσιδες. Αυτό έτσι επιτρέψουμε. Τι έχετε... Μόνο μέσα από αγώνα το κάνουμε και ζητώ για πολύ ξολικό λαός μπορεί να το ξανακάνει. Τι έχετε προετοιμάσει κύριε Σταθά, απευθυνθείτε λίγο στον κόσμο της Λιβαδιάς αλλά και της Βιωτίας. Έχουμε προετοιμάσει για τη Λιβαδιά αύριο το πρωί 8 η ώρα να μαζευτούμε όλοι στην εφορία. Στη Λιβαδιά για κινητοποίηση μπροστά λοιπόν στο κατεστιβέο Λιβαδιάς και την Κυριακή όλοι οι φορείς, γιατί εδώ πέρα θέλουμε να κλείσουμε και τα καταστήματα την Κυριακή, γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά που έχει θέμα για να έχουμε το 8ωρο, για να έχουμε αυτά τα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία θα μας ξαναπάνε πάλι πίσω μεσαίωνα. Αυτά είναι αυτά που ψηφίζουν, να κερδίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Λοιπόν, εμείς καλούμε λοιπόν τον κόσμο στον πεζόδρομο την Κυριακή 11 η ώρα να είναι όλοι εκεί. Και αύριο το πρωί 8 ώρα στην εφορία. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν θα αφήσουμε να πάμε σε αυτά τα μέτρα στην πράξη. Και θα το κάνουμε όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Μάλιστα. Κύριε Σταθά, σας ευχαριστώ. Είμαστε σε επικοινωνία γιατί έχουμε και εμείς κινητοποιήσεις ως δημοσιογραφικός κλάδος για να ενημερώνουμε τον κόσμο, ναι. Εσείς, όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, κυρίως οι αγρότες οι οποίοι μας δίνουν, στην κυριολεξία τους αγρότες τους δίνουν, τους εργάτες τους κάνουν στην κυριολεξία σκλάβους, γιατί με την φορολογία την οποία βάζουν και τις φορές που θα πάνε να πληρώνουν οι αγρότες, δεν θα μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Θα τους οδηγήσουν να δουλεύουν σε ίδια τα χωράφια τα οποία θα πάρουν οι τράπεζες και θα πάρουν οι μεγαλογεωπτήμονες που είναι και κάποιες πίσω και πολυεθνικές, όπως δουλεύουν σήμερα οι Πακιστανοί, δουλεύουν για μια κοκακόλα και ένα σάρβι. Σε αυτό παραγγείλει. Λοιπόν, πρέπει να αντισταθούμε, πρέπει να βγουν απέναντι και όσοι είναι με αυτές τις πολιτικές πρέπει να καταδικαστούν και μέσα στο καφενείο, μέσα στη γειτονιά, παντού. Κύριε Σταθά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και το μήνυμά σας. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά.